Παντρεύτηκαν στην Ουκρανία, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, όμως ταξίδεψαν μέχρι την Κρήτη για να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες στον οικισμό Θησέας, που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών νεόνυφων από όλο τον κόσμο. Το ζευγάρι από την Ουκρανία δεν σταμάτησε να χαίρεται τις πρώτες στιγμές του έγκαμου βίου του πλάι στη θάλασσα. Εμπειρίες που, όπως χαρακτηριστικά είπε τόσο ο γαμπρός όσο και η νύφη, κρατούν για μια νέα ζωή γεμάτη τύχη και ευτυχία. Οπωσδήποτε θα το προτείνουν στους φίλους τους, γιατί θεωρεί ότι είναι όνειρος κάθε νέας κοπέλας, ας πούμε, να κάνει μια τέτοια τελετή. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει στην χώρα τους. Ό,τι αφορά, ας πούμε, αυτό που περιμένανε και αυτό που έχει γίνει πολύ καλύτερα από αυτό που σκεφτόταν ότι θα γίνει. Ο γαμήλιος τουρισμός, όπως ανέφερε το ζευγάρι, ανθεί για τα καλά στην Κρήτη, ενώ αρκετοί νεόνυμφοι από το εξωτερικό σκέπτονται σοβαρά να επενδύσουν σε μια εξωτική κατοικία σε παραλιακές περιοχές της Κρήτης, όταν και εφόσον παύσουν οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Πολλοί άνθρωποι σκέπτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά οι συγκεκριμένοι δεν έχουν αυτές τις σκέψεις, γιατί είναι πατριώτες δηλαδή της χώρας τους και θεωρούν ότι δεν είναι, ας πούμε, κατάλληλη στιγμή για να το κάνουν. Το ζευγάρι αντάλλαξε φιλιά δίπλα στη θάλασσα, ενώ μαζί με φίλους πραγματοποίησε μια περιπλάνηση με σκάφος στα καταγάλανα νερά του οικισμού Θησέας.